Ένας νεκρός άνδρας 85 ετών είναι το νέο θύμα του κορονοϊού στην Κρήτη. Ο 85χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλη Νοσοκομείου Ηρακλείου και το μεσημέρι έχασε τη ζωή του, αυξάνοντας τη λίστα με τους νεκρούς της COVID-19 στο νησί. Την ίδια ώρα, η είδηση ότι δύο νέα κρούσματα εντοπίστηκαν μετά την ορθοπαιδική στην ογκολογική κλινική έχει καλλιεργήσει μια ιδιότυπη αγωνία για τη διαχείριση της κατάστασης στο νοσοκομείο, που σύμφωνα με τον κύριο Γκίκα, τα περιστατικά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα επηρέασαν την επιβολή του στο Δήμο Ηρακλείου. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι υπήρξαν συρροές σε νοσοκομείο, όπως είπατε, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ κακό επιδημιολογικό στοιχείο. Βλέπετε τι έγινε στην Πάτρα με τον Άγιο Ανδρέα. Κύριε καθηγητά... Και τέλος, η προσωπική όλων των ανθρώπων με τους οποίους μίλησα σήμερα όλη μέρα και μιλούσα, ότι στο Ηράκλειο τα αυτοκίνητα πήγαιναν και ερχόταν, δεν υπήρχε καμία αίσθηση ότι υπάρχει lockdown και όλα αυτά μαζί κάνανε ένα μείγμα εκρηκτικό, το οποίο αξιολόγησε η Επιτροπή και είπε: «Παιδιά, θα μπούμε στο κόκκινο». Συνολικά στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύονται 21 άτομα στη μονάδα COVID και 6 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ενώ τα κρούσματα που καταγράφηκαν, όπως εξήγησε ο πρόεδρος των γιατρών του ΕΣΥ στο Ηράκλειο, αν και δεν θεωρούνται ακραία σε ό,τι αφορά τη διασπορά, επιβάλλουν τη λήψη μέτρων, όπως η διεξαγωγή rapid test ανά εβδομάδα. Έχει γίνει μια χυλάτιση. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει μια χυλάτιση των περιστατικών, όπως επίσης και μια διαδικασία με rapid test σχεδόν σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Μια διαδικασία η οποία, να τονίσω, θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, όπως θα έπρεπε κανονικά μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον να γίνεται ένα rapid test σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι αυτά τα περιστατικά και το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Δεν είναι τόσο οξύς ο περίπτωση. Νομίζω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερο οξύ πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Κωστάκης ανέφερε ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να θωρακιστούν περαιτέρω και ότι ως επιπλέον μέτρο θα πρέπει να ληφθεί η απομάκρυνση από το χώρο των νοσοκομείων ο εμβολιασμός για την COVID-19. Περιμένουμε απαντήσεις σε μια προσπάθεια τους ώστε να απεμπλακούν τα νοσοκομεία από τη διαδικασία του εμβολιασμού και ο εμβολιασμός να περάσει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου και ανήκει.